Με τη συνάντηση φορέων της Ξάνθης και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι επαφές στην Αθήνα για το αρδευτικό, με τα δεδομένα πως διαμορφώνονταν είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς η επικείμενη αναβολή συζήτηση του θέματος θα ενισχύσει με ισχυρά επιχειρήματα το οπλοστάσιο του νομού. Η σημερινή συνάντηση είχε σαν σκοπό να ενημερώσει τον Υπουργό, που είναι άμεσο ενδιαφέροντος του Υπουργείου, το συγκεκριμένο έργο, διότι είναι έργο του Αλέξανδρου Μπαλτατζής, και κατά συνέπεια, ενώ το Υπουργείο ετοιμαζόταν για την εκδίκαση της 6 του Φλεβάρη η νομική του υπηρεσία, τον ενημερώσαμε ότι θα αναβληθεί η δίκη για τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, όπου θα έχουμε πλέον στη νομική μας φαρέτρα και τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων, συνολικά της περιφέρειας και ειδικότερα του ποταμού Νέστο, όπως μας διαβεβαίωσε το ΙΠΚΑ και ο ειδικός γραμματέας ο κ. Τριάντης, όπου αυτά θα είναι έτοιμα περίπου στις 15 Τετάρτου. Άρα θα κατατεθούν ως στοιχεία επιπρόσθετα στο φάκελο για το Συμβούλιο Επικρατείας από τις νομικές μας στηρίξεις και θα καταπέσει κάθε αιτία που προσέβαλαν το συγκεκριμένο έργο οι οικολογικές οργανώσεις, διότι η προσφυγή τους ήταν κυρίως το ότι δεν υπάρχουν σχέδια διαχείρισης των υδάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος λειψιδρίας στο ποτάμι και να εξαφανιστούν κάποια είδη της πανίδας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μετά και αυτήν την ενημέρωση ότι κλείνει ένας κύκλος θετικών συναντήσεων και ευελπιστούμε να υπάρξει η οριστική συζήτηση του θέματος στην τέλος άνοιξης αρχές καλοκαιριού, όπου δίνει τις προοπτικές το έργο να υλοποιηθεί ως γέφυρα έργο μεταξύ ΕΣΠΑ και της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα, είναι αναμονή βέβαια της συζήτησης, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας, έτσι. Και το πιο βασικό είναι σε αναμονή του προσδιορισμού της ημερομηνίας συζήτησης, αν θα είναι μέσα στον προσδοκόμενο χρόνο που ζητήσαμε. Προκειμένου ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε τα επιπρόσθετα στοιχεία που σας ανέφερα. Εκείνο που ζητήθηκε είναι να δώσουν τη μάχη οι νομικοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι και το επισπέρτον Υπουργείο στο θέμα αυτό εδώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσαφτάρης, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου, μας διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια με τις υπηρεσίες του, την νομική υπηρεσία και με την ειδική γραμματεία επενδύσεων που έχει στο Υπουργείο, έτσι ώστε να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να μπορέσουμε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το ζητούμενο λοιπόν τώρα είναι η αναβολή συζήτηση του θέματος της 6 του Φλεβάρη και κατ' επέκταση ο ορισμός δικάσιμου σε εκείνες τις ημερομηνίες που θα επιτρέψουν στον νομό να έχει στα χέρια όλες τις απαιτούμενες μελέτες, προκειμένου να πέσουν οι αιτιάσεις που κρατούν καθυλωμένη τη δρομολόγηση του έργου.